Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα τον Θεό που με έχει και σήμερα ακόμα γερό. Και εάν ξαναγεννιόμουν, να είστε βέβαιος, θα ήθελα να ήμουν και θα γινόμουν καλύτερος ποδοσφαιριστής. Δεν θα αδικούσα τόσο πολύ τον εαυτό μου, αλλά με το σημερινό μυαλό θα απέζα πολύ καλύτερο ποδοσφαιριστή. Φτωχότερος είναι από το πρωί της Πέμπτης ο ελληνικός αθλητισμός, καθώς έφυγε από την ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Τάκης Λουκανίδης, μία από τις μεγαλύτερες μορφές που έχει αναδείξει ιστορικά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έγινε γνωστός με την φανέλα της Δόξας Δράμας, από όπου καταγόταν, αλλά δοξάστηκε με αυτήν του Παναθηναϊκού, στον οποίο έπαιξε για 7 χρόνια τη δεκαετία του 60, κατακτώντας 4 πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Έκλεισε την καριέρα του στον Άρη, με τον οποίο κατέκτησε ένα ακόμα κύπελο Ελλάδος. Η απώλειά του γεμίζει θλίψη σύσσωμο το ελληνικό ποδόσφαιρο, αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΠΟ. Είπα, η Παναθηναϊκός προσθέτει. Προσωπικότητες όπως ο Λουκανίδης δεν φεύγουν ποτέ από δίπλα μας, αλλά αποτελούν μόνιμα ανεκτήμητη πηξίδα για τον προσανατολισμό όλων μας.